Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ας δούμε εκ μέρους της υπομάδας της Ανοιχτής Επιστημονικής Ομάδας μας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας του Οργανισμού Ψυχοβιοαναλυτικής Μόρφωσης εκ των Υστέρων την επίδραση του στρες στην ελεύθερη ανέλυξη του συναισθηματικού μας κόσμου. Με σκοπό να μελετήσουμε την επίδραση του στρες στην ανέλυξη του συναισθηματικού βιώματός μας ως έκφραση στο πρόσωπο, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 232 ατόμων, μαγνητοσκοπήθηκε η διαδικασία έκφρασης της συγκίνησης που θα υποκαλείται από την ακρόαση των ίδιων κάθε φορά μουσικών κομματιών, ικανών να διαγείρουν συγκινήσεις της επιλογής του υποκειμένου και η από ένα σημείο και μετά τεχνητή εμπλοκή της ανέλυξης της προβλεπόμενης να βγει στην έκφραση συγκίνησης μέσω της εισαγωγής στρεσογόνας αειδιαστικής νοητικής εικόνας. Στο τέλος κάθε φάση το υποκείμενο κατέγραφε με μια κλίμακα 1-7 με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ό,τι αισθάνθηκε στη διάρκεια της. Τη βιντεοτενία είδαν χωρίς ήχο προς αποφυγή παρέλκυσής τους 4 κριτές, οι οποίοι αποτύπωσαν τη συναισθηματική έκφραση των υποκειμένων σε κάθε φάση στην ίδια βαθμολογική κλίμακα. Βρέθηκε με κριτήριο το επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ανάσχεση της εκφραστικής ανέλυξης των θετικών αλλά και διασάλευσή της των αρνητικών συναισθημάτων όλων των ομάδων. Αυτό ήταν πιο εμφανές στα παιδιά των 11 ετών, με τα μικρότερα παιδιά να δυσκολεύονται να εκφραστούν, λόγω προφανώς της μη νευρομυϊκής ορίμανσης του προσώπου των και των μεγαλύτερων να αποφεύγουν τη συγκινησιακή έκφρασή τους για ψυχοκοινωνικούς κυρίως λόγους, αλλά και τους ενήλικες να ελέγχουν την έκφρασή τους κατά τις περιστάσεις. Φαίνεται ότι η ηλικία, σε συνδυασμό με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, είναι ο κύριος παράγων ελέγχου της επίδρασης του στρες στην ανέλυξή του πριν αυτό του συναισθηματικού μας βιώματος. Αλλά ας δούμε τα συμπεράσματά μας πιο αναλυτικά. Αν παίρναμε ως βάση της συζήτησής μας τη σχέση βίωσης, δηλαδή εμπειρίας και έκφρασης του συναισθήματος, θα διαπιστώναμε ότι αρχικά τα δύο αυτά γεγονότα βεβαιότατα σχετίζονται μεταξύ τους και αυτό δείχνει τη γνησιότητα του συναισθήματος που βλέπουμε στο πρόσωπο των παιδιών. Βεβαίως, τίποτε δεν αποκλείει να συμβαίνει και ανάστροφη επίδραση, feedback, της έκφρασης στο ήδη αρξάμενο να βιώνεται συνέστημα. Με μια κάποια επανατροφοδότηση που είναι επιβεβαιωμένη και από την βιβλιογραφία, μπορεί να λειτουργήσει βέβαια και στην περίπτωση των παιδιών. Έτσι όμως ή αλλιώς η έκφραση φαίνεται να είναι πάντα μικρότερης έντασης από τη βίωση του συναισθήματος στα παιδιά. Αυτό ίσως θα ήταν πιο αληθινό στα χαρούμενα συναισθήματα. Γενικά, η διαφορά αυτή μεταξύ βίωσης και έκφρασης του συναισθήματος, ίδια για τα αγόρια και για τα κορίτσια, φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε λόγους νευροψυχολογικούς, δηλαδή μη εισέτη ορίμανσης του συστήματος των μειώνων του προσώπου που σχηματίζουν το συγκεκριμένο κάθε φορά εκφραστικό αποτέλεσμα. Το ότι πρόκειται κυρίως για νευροψυχολογικούς λόγους που ευθύνονται για τη διαφορά αυτή, φαίνεται να ενισχύεται από το εύρημα ότι τα 9χρονα και τα 11χρονα παιδιά μπορούν και εκφράζονται καλύτερα από ότι τα 6χρονα και συναισθήματα που βιώνονται το ίδιο και στις 3 ομάδες παιδιών. Τα 6χρονα παιδιά προσλαμβάνουν το ίδιο με τα μεγαλύτερα τους παιδιά τα συναισθηματικά ερεθίσματα και βιώνουν αρκετά καλά τα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά. Αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα και άλλων ερευνών, ότι αρκετά νωρίς το παιδί μπορεί και έχει συναισθήματα και βέβαια πολύ νωρίς μπορεί και βιώνει όλο το φάσμα των παγκόσμιων αναγνωρισμένων συναισθημάτων. Οι όποιες δυσκολίες στις παλαιότερες έρευνες, να το αποδείξουν σαφώς, κυρίως οφείλονται ακριβώς σε αυτή τη δυσκολία των παιδιών να εκφράσουν στον ίδιο βαθμό αυτό που αισθάνονται. Φαίνεται όμως ότι η δυνατότητα αυτή αργεί κάπως να έρθει, αλλά σίγουρα είναι παρούσα στην προεφηβική ηλικία. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Την καλύτερη, αν και όχι πάντα τόσο φανερή επίδοση στην έκφραση του συναισθήματος, του οποίου υπάρχει ήδη εμπειρία, την έχουν μάλλον τα 9χρονα παιδιά. Βέβαια, κανένα νευροψυχολογικό πρόβλημα δεν φαίνεται να εμποδίζει την επίδοση αυτή. Ίσως πιο καλή στα 9χρονα παιδιά. Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποδοθεί στους ψυχοκοινωνικούς λόγους που επισέρχονται στην εκφραστικότητα των 11χρονων παιδιών. Είναι γνωστό και από τη βιβλιογραφία ότι όπως το παιδί αναπτύσσεται, αρχίζει και έχει αναστολές στην εκφραστικότητα. Ψυχολογικοί και κοινωνικοί λόγοι κάνουν τα μεγαλύτερα παιδιά να αναστέλνουν την εκφραστικότητά τους. Δηλαδή, με τον καιρό και καθώς μπαίνει όλο ένα και περισσότερο στην κοινωνία, το παιδί μαθαίνει και αποκτά τρόπους ελέγχου της εκφραστικότητάς του αναλόγως των περιστάσεων. Ο συνδυασμός της νευροψυχολογικής ορίμανσης της εκφραστικότητας και η
η μάθηση τρόπων ελέγχου κάνει τα 11χρονα παιδιά να δείχνουν όρημα και εκφραστικά μεν, αλλά να έχουν μια ελέγξιμη εκφραστικότητα. Αυτό συνεπικουρείται από ευρήματα άλλων ερευνών, κατά τα οποία τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, διαφορίζονται κατά το φύλο τους στο θέμα της εκφραστικότητας. Τα κορίτσια, για παράδειγμα, θα ήταν πιο εύκολο να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται, καθώς ο ρόλος τους στην κοινωνία εξακολουθεί να τα θέλει πιο εκφραστικά, με την έννοια ότι δεν αναγκάζονται να περιορίσουν την εκφραστικότητά τους στον κοινωνικό περίγυρο. Η έρευνά μας έδειξε και αυτό, ότι βεβαίως υπάρχει θέμα νευροψυχολογικής ορίμανσης στην εκφραστικότητα του παιδιού. Αλλά αυτό βαίνει παράλληλα και με την φιλική ορίμανση. Όμως η ορίμανση αυτή, η φιλική, δεν φαίνεται να έχει τόσο άμεση σχέση με το φύλο του ατόμου, καθώς αγόρια και κορίτσια έχουν την ίδια περίπου αναπτυξιακή εκφραστική πορεία, όσο με τους ρόλους που επιτελούν τα δύο φύλα στο κοινωνικό περίγυρο. Είναι οι ψυχοκοινωνικοί λόγοι για τους οποίους μιλήσαμε σε προηγούμενη παράγραφο. Αν τα αγόρια, καθαρά υποθετική άποψη αυτή, είχαν τον ίδιο ακριβώς ρόλο στον περίγυρό τους με τα κορίτσια, ίσως δεν θα είχαμε καμία διαφορά στην εκφραστικότητά τους. Και αυτό αποδεικνύεται από την ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση που κερδίζουν τα δύο φύλλα στο θέμα της εκφραστικότητας από τη μεριά των αντρών. Οι άντρες είναι λιγότερο εκφραστικοί, όχι επειδή δεν μπορούν να είναι το ίδιο εκφραστικοί με τις κοπέλες, αλλά επειδή πρέπει να ελέγχουν την εκφραστικότητά τους αυτή και με τον καιρό μαθαίνουν να την έχουν περιορισμένη, ακόμα και εκεί όπου θα έπρεπε αυτή να είναι διαφορετική. Το στρες δυσκολεύεται υποκείμενα στη διαδικασία αυτή. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε συναίσθημα. Βεβαίως, φαίνεται μια κάποια διαφορά που πάντως είναι κειμενόμενη για τα θετικά συναισθήματα. Γενικά όμως, φαίνεται να πρόκειται για νευροψυχολογική ορίμανση που συμπληρώνεται από ψυχοκοινωνική ορίμανση όχι συγκεκριμένων συναισθημάτων, αλλά ενός γενικότερου εκφραστικού συστήματος. Δηλαδή, δεν είναι το τάδε ή το δίνα συνέστημα ως εκφραστικό πρότυπο που οριμάζει η αντίστοιχη εκφραστικότητα, αλλά μια γενική εκφραστική δυνατότητα λόγω ορίμανσης του μειώνων του προσώπου. Βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο της ορίμανσης αυτής, της γενικής εκφραστικής ικανότητας του παιδιού, αρχίζουν και ενδιαφέρονται οι δυνατότητες για τα συγκεκριμένα εκφραστικά συναισθηματικά πρότυπα. Αυτό φαίνεται πως έτσι είναι και για τον εξής λόγο. Τα συναισθήματα στο πρόσωπο συγκροτούνται από ένα σχετικό πλήθος στοιχείων, αρκετά από τα οποία υπάρχουν σε διάφορα εκφραστικά πρότυπα. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη των στοιχείων αυτών κάνει πολλές φορές προβληματική την αναγνώριση του συναισθήματος. Και ίσως υπάρχει μεγαλύτερη αλληλοεπικάλυψη στη μία ή στην άλλη ομάδα των συναισθημάτων, έτσι που να είναι σχετικά καθαρή η διαφορά τους. Όμως το στρες είναι γενικός παράγον ανάσχεσης της εξέλιξης του συναισθήματος στην έκφραση του προσώπου. Σαφώς, η νευροψυχολογική ορίμανση της συναισθηματικής εκφραστικότητας του παιδιού φαίνεται και από τη μεταβλητότητα του εκφραστικού αποτελέσματος. Αν θεωρήσουμε δεδομένη τη σχέση βίωσης και έκφρασης του συναισθήματος, θα διαπιστώσουμε ότι η μεταβλητότητα στην πρώτη συνακολουθείται από τη μεταβλητότητα στη δεύτερη της σχέσης αυτής. Η σύγκριση των στοιχείων, της εμπειρίας των υποκειμένων και της κριτικής της έκφρασης και η τελική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας δείχνουν ότι οι επιγενόμενες αρνητικές σκέψεις είναι οπωσδήποτε ικανές να μπλοκάρουν την εξέλιξη αρξάμενων, κυρίως θετικών αλλά και αρνητικών συναισθημάτων και όχι μόνο ως εμπειρία του ατόμου αλλά και ως εκφρασή του στο πρόσωπο. Το συναίσθημα που βιώνει το παιδί σίγουρα μπορεί να μεταβληθεί υπό την επηρεία από εκφρασικών παραγόντων λόγω χάρη το στρες. Στο ρόλο των αποεκφρασικών αυτών παραγόντων τέθηκε τεχνητά η αηδία. Το ότι η αηδία βιώθηκε από τα υποκείμενά μας και εκφράστηκε στις δύο πρώτες ηλικίες, τουλάχιστον το ίδιο σε όλες τις καταστάσεις και περίπου το ίδιο από τα 11χρονα παιδιά, μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι όντως αυτή υπήρξε καλό κριτήριο εμπλοκής των συναισθημάτων που προκαλέσαμε. Τουλάχιστον στα μικρότερα παιδιά, όπου και διαφάνηκαν στην εργασία μας οι κυριότερες διαφορές, η ίδια βίωση της αηδίας αποτελεί το καλύτερο τεκμήριο της συγκεκριμότητας των μεταβολών. Εδώ είχαμε και το σπουδαίο έβριμα. Με τη σημείωση ότι η έκφραση είναι πάντα μικρότερη από τη βίωση του συναισθήματος, στην περίπτωση της αηδίας, όχι μόνο η βίωση, αλλά και η έκφρασή της υπήρξε ίδια στα μικρότερα παιδιά του δείγματός μας. Αυτό επιβεβαιώνει την υπόνοιά μας ότι υπάρχει συστήχηση της νευροψυχολογικής εκφραστικής ορίμανσης για τη σχηματοποίηση του αντίστοιχου συναισθηματικού βιώματος. Και αυτό ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο όταν σκεφτούμε ότι η αηδία υπήρξε τεχνητό δημιούργημα στο νου του παιδιού, ύστερα από ευνίδια επιβολή της πιο ισχυρής αηδιαστικής
φανταστικής εικόνας. Η αποβίωση του συναισθήματος συνεκολουθείται από την αποέκφρασή του, αλλά πάντα μάλλον σε μικρότερο βαθμό συμβαίνει το όποιο αποτέλεσμα στην έκφραση του παιδιού από ό,τι ανάλογο στον ψυχισμό του. Αυτό βέβαια ίσως δεν είναι πραγματοποιήσιμο πάντα στον ίδιο βαθμό, καθώς έτσι και αλλιώς η έκφραση του συναισθήματος είναι πάντα μικρότερη από τη βίωση. Το σίγουρο είναι ότι όταν λέμε αποβίωση δεν εννοούμε βέβαια την εντελή αφαίρεση του αρξάμενου συναισθήματος του ατόμου, αλλά οπωσδήποτε τη μείωσή του. Αυτή η μείωση είναι τόση που δικαιολογεί τη θέση μας ότι το συναίσθημα μπορεί να μεταβληθεί έστω και αν το ερέθισμα που το έχει προκαλέσει εξακολουθεί να δρά. Έχοντας υπόψη την πλαστικότητα των μειώνων του προσώπου, κατά την εκφραστικότητά του, βρήκαμε ακριβώς ότι αυτό συμβαίνει. Το ότι συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες, χωρίς ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους. Ίσως σημαίνει ότι το πρόβλημα της νευροψυχολογικής ορίμανσης ανακύπτει στην έκφραση του βιούμενου συναισθήματος και όχι τόσο στην αποέκφρασή του. Δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα πλαστικότητας στο να δημιουργηθεί ένα εκφραστικό αποτέλεσμα και πολύ λιγότερο στο να αποδημιουργηθεί. Ίσως αυτό να σημαίνει και μια ενσυνείδητη ή όχι προσπάθεια να κρατηθεί στην έκφραση ένα δημιουργηθέν εκφραστικό αποτέλεσμα που σημαίνει μια κάποια κόπωση του υποκειμένου. Φαίνεται όμως πως η επίδραση του στρες στην πλαστικότητα αυτή είναι ελαφρά έστω μεγαλύτερη στα κορίτσια. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με όσα ήδη έχουμε πει σχετικά με το φύλο των παιδιών. Τα κορίτσια αφήνονται στο να εξελιχθεί αυτή η εκφραστικότητα ελεύθερα. Χωρίς καμία επέμβαση στη φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία της εκφραστικότητάς τους, έχουν τελικά μια πιο ελεύθερη πλαστικότητα. Θα περίμενε κανείς να έχουμε μια μεγαλύτερη πλαστικότητα στα αγόρια και ύστερα από τις επεμβάσεις τους στην εκφραστικότητα αυτή για να μπορούν να ελέγχουν το συναίσθημά του στην έξοδό του έναντι του κοινωνικού περιγύρου. Ίσως όμως με την επέμβαση αυτή πετυχαίνονται λιγότερα αποτελέσματα στο θέμα της πλαστικότητας και της πλαστικότητας της έκφρασης. Η τυποποίηση στην οποία ίσως επιβίονται τα αγόρια, και φάνηκε αυτό με την επίδραση του στρες στο συναίσθημά τους, μάλλον αντιβαίνει στην ελεύθερη φυσιολογική ανάπτυξη της συναισθηματικής εκφραστικότητας των κοριτσιών, που φαίνεται ότι πετυχαίνουν έτσι καλύτερη πλαστικότητα στην έκφρασή τους από τα αγόρια ή την έχουν έτσι και αλλιώς με την επίδραση του στρες. Δηλαδή στα αγόρια η εκφραστική πλαστικότητα ίσως είναι ποσοτικά μεγαλύτερη, αλλά οι ίδιες τα κορίτσια είναι ποιοτικά καλύτερη και αυτό είναι που φαίνεται ως προς τα έξω ως το καλύτερο αποτέλεσμα από τα δύο. Να σημειωθεί πάντως ότι οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο θέμα αυτό είναι πολύ μικρές. Αργότερα όμως στην ενήλικη ζωή η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη. Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι θέμα συνδυασμού ηλικίας, φύλου, συναισθήματος. Όσο προχωράμε στην ηλικία, τόσο αυξάνεται η εκφραστική συναισθηματική ικανότητα του παιδιού, που πιο εύκολα τώρα μειώνεται με την επίδραση των στρεσογόνων παραγόντων. Από την ηλικία των 10 περίπου, υπησέρχεται στη σχέση βίωσης-έκφρασης ο ψυχοκοινωνικός παράγοντας. Εδώ είναι που κυρίως αναφέρεται το φύλο, ως παράγοντας καθορισμού του εκφραστικού αποτελέσματος. Ίσως όμως δεν είναι μόνο ο ψυχοκοινωνικός παράγοντας του φύλου που επηρεάζει, αλλά είναι το ίδιο το φύλο που μέσα από το ρόλο του που έτσι κι αλλιώς έχει να παίξει στην κοινωνία επηρεάζει. Αυτό βέβαια δεν είναι το θέμα μας. Ανταυτού θα πούμε εδώ και για το είδος του συναισθήματος που ως παράγοντας που θα επηρεάσει το συνδυασμένο εκφραστικό αποτέλεσμα έχει τη σημασία του. Η ευτυχία επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τη λύπη. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θετικά συναισθήματα έχουν μεγαλύτερη μείωση από τα αρνητικά, ιδίως τα 9χρονα κορίτσια, σε περίπτωση ευτυχίας ή από την εμπειρία των αποβιωσικών, αποεκφρασικών παραγόντων. Ευχαριστούμε πολύ.